Θα συζητήσουμε το θέμα της πώλησης δανείων. Μαζί μας ο οικονομολόγος Γιώργος Στοχαρίδης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας της Πρώτης Κατοικίας, κ. Παπαδούρης. Καλό σας μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Θέλω τη δική σας πρώτη ανάγνωση. Ακούμε πολύ διαφορετικές αναλύσεις. Όπως πάντα. Του τι θα συμβεί με την εφαρμογή. Και θέλω να ακούσω την. Κοιτάξτε, για μας πάντα όταν έχουμε μια νέα νομοθεσία η οποία δίνει στις τράπεζες έναν νέο όργανο, οπωσδήποτε ανησυχούμε. Όμως δεν ανησυχούμε περισσότερο από αυτό που πρέπει. Και αυτό θέλω να πω στον κόσμο για να καθησυχάσω ότι τα δικαιώματα του δανειολήπτη, τα ίδια δικαιώματα που είχε χτες, τα ίδια δικαιώματα έχει και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο καλός δανειολήπτης δεν έχει να φοβηθεί το παραμικρόν. Τα δικαιώματα του είναι κατοχυρωμένα. Τι εννοείται, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί, υπάρχουν αυτοί που μπορούν και αυτοί που δεν μπορούν. Όχι, τώρα οι υπάρχουν... μικροί, αν μιλάμε για ανθρώπους που στρατηγικά δεν πληρώνουν, ακριβώς. Να τους αφήσουμε στην πάντα. Ας ασχοληθούμε με αυτούς που πραγματικά αδυνατούν. Αυτό εννοούμε τους καλούς. Να ανταποκρίνονται. Τους... Όταν λέμε καλοί και κανοί, κακοί δανειολήπτες, εννοούμε τους καλούς αυτοί που ίσως να μην μπορούν, όμως ανέτια βρέθηκαν στο σημείο που βρέθονται σήμερα, οι οποίοι έχουν το δρόμο της αναδιάρθρωσης, έχουν το δικαίωμα της διαμεσολάβησης. Από εκεί έχουν το δικαίωμα να αποταθούν στο πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας και τελικά, αν κριθούν ως μη επιλέξιμοι για το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας, μπορούν να αποταθούν από 1η Ιανουαρίου, που ξεκινά ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης για την επιδότηση τόκων. Ταυτόχρονα, το τι μένει θετικό από την χτεσινή συνεδρία της Ολομέλειας είναι η παράγραφος αυτή που εμπήκε για το θέμα του φορέα. Κάτι το οποίο ζητούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ξαναέρχεται στο προσκήνιο. Και να αφήσω πίσω ότι ίσως μαζί με το φορέα να δούμε ένα κομμάτι του φορέα αυτού να καταλήγει να είναι το άλλο σκέλος του Ιρλανδικού μοντέλου, αυτό που είχαμε πει, το λίθιο είναι αντιδόσεις. Άρα εσείς καθησυχάζετε κατά κάποιον τρόπο. Δεν θέλω να καθησυχάσω με τον τρόπο ότι εφησυχαστείτε, μην κάνετε τίποτα και θα βρεθεί μια μαγική Καλά, λύση. Καλά, αυτό, ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς αυτό που λέμε στον κόσμο είναι ότι υπάρχουν ορισμένα δικαιώματα τα οποία κερδιθήκαν. Χρησιμοποιήστε τα. Μην εφησυχαστείτε. Αποταθείτε για αναδιάρθρωση. Αν δεν δουλέψει αναδιάρθρωση, πηγαίνετε για διαμεσολάβηση. Αποταθείτε στο πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας. 10 Νοεμβρίου υπήρχαν οι εξετάσεις των Συμβούλων Αφαιρεγκαιότητας. Υπολογίζω ότι σε περίπου μία εβδομάδα θα διοδοτηθούν αυτοί που θα πάρουν την τελική αναδιοδότηση. Άρα από εβδομάδα μπορούν να αποταθούν κοντά τους. Η δική σας αξιολόγηση. Ναι. Θα συμφωνήσω ότι δεν πρέπει να τρομοκρατούμε τον κόσμο για αυτό το νομοσχέδιο. Να πω επίσης ότι για μένα, εκτός το γεγονός ότι αυτό το νομοσχέδιο ήταν μια μνημονιακή υποχρέωση, ήταν ένα μέρος του μνημονίου που θα έπρεπε να περάσει για να κλείσει αυτή η τελευταία αξιολόγηση, η δική μου άποψη είναι ότι χρειάζεται ο χρηματοπιστωτικός τομέας, χρειάζεται αυτά τα εργαλεία, θα έλεγα, τα κίνητρα για να μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, επειδή ξέρουμε ότι τώρα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες. Οι αναδιαρθρώσεις δυστυχώς μέχρι τώρα δεν φέραν τα αποτελέσματα που θέλαμε. Ποιος φέρει όμως την ευθύνη γι' αυτό? Κοιτάξτε, η ευθύνη είναι και από τη μεριά της τράπεζας, αλλά μπορεί να είναι και από τη μεριά του δανειολήπτη. Μπορεί να είναι δανειολήπτες που δεν συνεργάζονται όπως θα έπρεπε να συνεργάζονταν με την τράπεζα. Αλλά αυτό που λέγω είναι ότι με αυτή την τιτλοποίηση, πακετοποίηση δανείων, μπορεί να έρθει περισσότερη ρευστότητα στο σύστημα που χρειαζόμαστε, την περισσότερη ρευστότητα. Μπορεί η τράπεζα να φύγει από τον ισολογισμό της κάποια βαρύδια, ναι, κάποια βαρύδια τώρα που άμα κοιτάξουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι το μισό χαρτοφυλάκιο. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και είδαμε χθες το συνεργαρισμό. Ο συνεργαρισμός αναγκάστηκε μετά, μετά από διαβουλεύσεις με τις εποπτικές αρχές στην Ευρώπη ότι θα πρέπει να δείξει πρέπει να αυξήσει τις προβλέψεις για αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το θέμα τι είναι όμως τώρα, είναι λογιστικό να κλείσουν τις τρύπες οι τράπεζες, να δείχνουν ισολογισμό καλό είναι, και να περνάνε όχι, τα δεν τεστ είναι. Ή κοιτάξτε, να βοηθήσουμε και τους δανειολήπτες να βγουν από τα διέξοδα. Να πω ότι εγώ βλέπω ότι και γι' αυτό τα επενδυτικά ταμεία, εγώ θα έλεγα ότι αυτά είναι private equity funds που θα επενδύσουν σε αυτά τα προβληματικά δάνεια. Ή αυτός ο φορέας που λέγαμε, ένας φορέας για να διαχειριστεί τα προβληματικά δάνεια. Να μην ξεχάνουμε ότι ήταν και αυτόν μνημονιακή υποχρέωση. Το Asset Management Company ήταν στο προσχέδιο του μνημονίου, δεν ήταν στο έγγραφο που υπογράφτηκε τον Απρίλιο του 2013. Άρα αυτός ο φορέας
Ναι, στο προσχέδιο υπήρχε, συμφωνώ. Θα είναι όπλο ή ασπίδα, αν θέλετε, κοιτάξτε, για τους δανειολήπτες. Ένας φορέας μπορεί να δημιουργηθεί αυτό που λέμε asset management company, μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, όπως έγινε στην Ιρλανδία πριν καν η Ιρλανδία μπει στο μνημόνιο, το 2009. Το 2010 μπήκε η Ιρλανδία στο μνημόνιο. Είναι μια εταιρεία. Αυτή η εταιρεία μπορεί να έχει κρατική χορήγηση, αλλά μπορεί να έχει και ιδιώτες επενδυτές που έχουν τεχνογνωσία. Ναι, αλλά ο Υπουργός Οικονομικών λέει ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν τα άλλα. Ναι, η πολυτέλεια του να δώσει χρήματα το κράτος. Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ χρειαζόμαστε τώρα να στηρίξουμε το συνεργαλισμό. Ο συνεργαλισμός χρειάζεται κρατική υποστήριξη πάλι, λόγω του ότι αύξησε τις προβλέψεις. Αυτό που λέω είναι ότι δεν είναι αναγκαστικά αυτός ο φορέας τα λεφτά να έρθουν από το κράτος. Μπορεί να υπάρχουν και ιδιωτικοί οργανισμοί. Παραδείγματος χάρη το EBRD, το European Bank of Reconstruction and Development, είναι ένας οργανισμός που θα μπορεί να επενδύσει σε αυτό το φορέα και έχει και την τεχνογνωσία να διαχειριστεί αυτά τα προβληματικά δάνεια, που για μένα αυτά τα προβληματικά δάνεια δεν θα είναι τα στεγαστικά. Θα είναι πιο μεγάλα δάνεια, επιχειρηματικά δάνεια, που έναν ταμείο θα έρθει να επενδύσει σε αυτά, θα έχει ένα πιο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα για αυτή την επένδυση και μέσα από αυτή την επένδυση θα έχει και ένα καλό κέρδος. Ναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, αγαπητή Μιλία, ότι τα μη εξυπηρετούμενα που έχουν σχέση με την πρώτη κατοικία, μιλούμε για έναν ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων. 2,4 κατά ακρίβεια. Έχουμε πάρει την τελευταία πρώτα από την Κεντρική Τράπεζα, είναι στο 2,4. Και καμία σχέση δεν έχουν με τα 27 δισεκατομμύρια, με τον όγκορ ενώ των 27 δισεκατομμυρίων. Μην το συζητάμε τώρα, δεν εξαιρέθηκαν. Χθες ήταν μια πρόταση που ετέθη από την αντιπολίτευση, δεν υιοθετήθηκε. Κοιτάξτε, τέτοιες προτάσεις δεν προτάθηκαν και εμείς. Το Σεπτέμβριο πέρσι, είχαν την νομοθεσία των εκπλήσεων. Έδωθηκε ακόμα μια πρόταση για προστασία μέχρι 350.000 ευρώ κτλ. Να μην τα επαναλαμβάνω. Τελικά, ποια ήταν η κατάληξη? Η αναπομπή από τον Πρόεδρο. Αν στο έως της ημέρας περνούσε ξανά αυτή η πρόταση, το ίδιο αποτέλεσμα θα είχαμε. Κινήσεις οι οποίες δεν είναι πραγματικές κινήσεις προστασίας. Έρχονται κοντά σας μαρτυρίες ανθρώπων που κινδυνεύουν ή ακόμη? Κοιτάξτε, ο άμεσος κίνδυνος είναι για τις παλιές υποθέσεις. Υπάρχουν παλιές υποθέσεις. Γι' αυτόν επέμενα πριν και είχα πει οι καλοί και οι κακοί δανειολήπτες. Κοντά μας έρχονται και καλοί και κακοί δανειολήπτες. Τους καλούς δανειολήπτες φυσικά θα τους προστατεύσουμε, τους εκπαιδεύουμε στο πώς θα πάνε στην τράπεζα, στο πώς θα λειτουργήσουν σαν καλοί δανειολήπτες να ζητήσουν αναδιάθρωση, στο πώς δεν θα υπογράψουν μια κακή και μια μη βιώσιμη λύση, γιατί σωστά το έχετε θέσει. Ποιος θέλει για τις αναδιαθρώσεις και το ότι δεν τίνονται σωστές αναδιαθρώσεις. Άρα μπορούν να αποτείνονται κοντάσεις. Η κεντρική τράπεζα. Μπορούν να αποτείνονται κοντάσεις. Μπορούν να αποτείνονται εδώ για 2 χρόνια, αυτό κάνουμε. Mm-hmm. Στο ποιος θέλει, να το πω ξεκάθαρα να ξανακουστεί. Η κεντρική τράπεζα φταίει που δεν έλεξε, δεν είχε κανέναν είδος εποπτείας προς τις εμπορικές τράπεζες εδώ και 2 χρόνια. Γι' αυτόν, αν υπάρχει οποιαδήποτε απάντηση ή οποιοδήποτε κάτι προς υποστήριξη είναι αυτό, να το ακούσουμε. Ωραία. Αλλά δεν υπάρχει. Δυστυχώς θα πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Εκφράστηκε προηγουμένως ένας φόβος ότι πάμε για σφαγή. Ήταν διατύπωση, άποψη, θέση. Η άποψη ότι δεν πρέπει να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Δεν πάμε για σφαγή. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στον τραπεζικό τομέα. Αν υπάρχουν άλλες λύσεις για να βοηθηθεί ο τραπεζικός τομέας, να το ακούσουμε. Όχι, εσείς βλέπετε ότι ίσως βγει σε καλό σε κάποιους από τους δανειολήπτες, ακόμη και με χαμηλότερα ποσά. Εγώ πιστεύω γενικά για την οικονομία του τόπου, αν υπάρχουν οι σωστές ασφαλιστικές δικλείδες και για τα ταμεία που επενδύουν σε αυτά τα προβληματικά δάνεια, πιστεύω. Ναι, γενικά για την οικονομία του τόπου θα βοηθηθεί. Θα βοηθήσουμε και τις τράπεζες να λειτουργήσουν σαν τράπεζες, να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την αγορά. Επειδή τώρα, όταν έχουν ένα δανειακό χαρτοφυλάκιο με 50% μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Έχουν, Γιώργο, όμως γεμάτα ταμεία. Αυτό να μην το αφήνω. Έχουν γεμάτα ταμεία, όμως για τους δικούς τους λόγους αποφάσισαν ότι δεν θα δανειοδοτήσουν μέχρι ότου λυθεί το πρόβλημα των μη εξυπηρετουμένων δανείων. Ναι, υπάρχει όμως και το ρίσκο της αγοράς. Αν αρχίσουν να αυξάνουν τη δανειοδότηση στην αγορά. Κατανοώ, όμως κάνουμε ένα φαύλο κύκλο νόησης όπου δεν δίνω λεφτά στην οικονομία, δεν αναπτύσσεται την οικονομία, ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει και αυτό φέρει ξανά στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σίγουρα και οι τράπεζες μπορούσαν να προχωρήσουν, όπως έχω και πει πριν, οι αναδιαρθρώσεις τουλάχιστον θα έπρεπε οι αναδιαρθρώσεις να μην είναι στο 25% των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα έπρεπε να είναι σε ένα πιο ψηλό ποσοστό. Μετά από τόσο διάστημα. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Ναι.